Μου φάνηκε πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει όταν μαζεύονται έτσι κόσμος που τους ενδιαφέρει το φιλμ, ο κινηματογράφος και γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις που μπορούν να γίνουν πολύ ωραίες συζητήσεις. Και ότι συμμετέχω κι εγώ σε αυτό, με έκανε πολύ χαρούμενο να έρθω από τη Σουηδία εδώ για να μιλήσω για την κωμωδία. Χάρηκα πάρα πολύ που με καλέσατε. Και τα βρήκα τα πράγματα πολύ οργανωμένα και πολύ ωραία. Εγώ μίλησα για την κωμωδία και πώς χειρίζομαι την κωμωδία στις δικές μου ταινίες και από πού μου έρχονται οι ιδέες. Όπως σας είπα, πολλές ιδέες έχουν έρθει από την οικογένεια μου και από τους γύρους μου. Γι' αυτά μίλησα, γι' αυτά τα πράγματα μίλησα και πώς δουλεύω με ηθοποιούς και πώς και τι σκέφτομαι όταν γράφω σενάρια που έχουν να κάνουν με κωμωδία και ότι προσπαθώ να βάζω μέσα πιο σοβαρά θέματα, αλλά έχω την κωμωδία σαν ένα κλειδί και ανοίγω για να μπορώ να μιλήσω για αυτά τα θέματα. Μου αρέσει και τα τελευταία χρόνια, να σας πω την αλήθεια, ότι τα μονοπλάνα είναι κάτι που εκτιμώ. Άμα μπορείς να πεις κάτι πολύ απλά και εύκολα σε ένα μονοπλάνο, είναι τέλειο. Έτσι δεν σκέφτομαι πριν, έκανα πολλά cut στο μοντάζ, γιατί φοβόμουν ότι θα γίνει βαρύ η σκηνή και να την κόψω, αλλά τώρα δουλεύω πιο πολύ με λίγα cut και κόβω σχεδόν μόνο εκεί που περνάει και χρόνος και προσπαθώ να δουλεύω με μονοπλάνα πιο πολύ σήμερα. Αυτό νομίζω έχει να κάνει με ωριμότητα σαν σκηνοθέτης, ότι βασίζεσαι σε αυτό που θέλεις να πεις και το λες απλά, γιατί ξέρεις ότι είναι αληθινό. Την ταινία του Σίκο την γύρισα εδώ στην Ελλάδα, στα Ζαγοροχώρια. Ήταν μια ιδέα που μου είχε έρθει όταν ήμουν στη Σουηδία, που μου είχε πει ο πατέρας μου όταν έπεσε και έσπασε το πόδι σε μια σικιά, και μετά εγώ έκτισα μια ιστορία γύρω σε αυτό. Και το έγραψα το σενάριο στα σουηδικά και με δώσανε λεφτά από τη Σουηδία. Αλλά κάναμε μια συμπαραγωγή με την Ελλάδα και ήρθα εδώ και δούλεψα και τα πέρασα πολύ καλά και για μένα είναι η καλύτερη ταινία που έχω κάνει.